Ο κύριος Παύλος Ασλανίδης είναι σήμερα κοντά μας. Καλημέρα κύριε Ασλανίδη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, επίσης. Κύριε Ασλανίδη, πείτε μου αλήθεια, πώς την είδατε την ιστορία του ματιού, του ματίου, το μάτι, την απόφαση την πρωτόδικη? Ήταν λάθος να αφήσουν να πάνε με πλημελήματα. Έπρεπε να πιέσουν παραπάνω. Ό,τι κάνουμε εμείς από την αρχή, από την πρώτη στιγμή, να αναβαθμιστεί σε κακούργημα και σε ενδεχόμενο δόλο. Άρα αυτό πιστεύω ήταν το λάθος, ναι. Άρα και πιστεύω... απορώ με τόσους δικηγόρους που είχαν και μεγάλα ονόματα και πολιτικούς δικηγόρους, πώς έγινε αυτό, πώς δεν πιέστηκε η κατάσταση. Ξέρετε, ο ανακριτής τρεις φορές το ζήτησε από το δικαστικό συμβούλιο, απεφάνθη τελικά ότι δεν θα είναι κακούργημα. Και πολλοί λένε μήπως τροχιοδοκτεί και για τα Τέμπη αυτή η ιστορία. Δεν νομίζω να τους περάσει για τα Τέμπη. Δεν νομίζω, γιατί πλέον εμείς προλάβαμε και πήγαμε και στην Ευρώπη έξω και κάπως το έχουμε δέσει και έχουμε και την πίεση της Ευρώπης. Την οποία Ευρώπη όμως επικαλείται και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελών για την υπόθεση του Ματίου. Να αφήσουμε ανεπηρέαστη δικαιοσύνη να βγάζει αποφάσεις. Εσείς εδώ καταφέρατε να ανασύρετε από το αρχείο δική σας μήνυση, κύριε Ασλανίδη. Είναι έτσι? Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Έκανα την ένσταση. Η πρώτη εισαγγελέα ούτε καν την έστειλε στον Άριο Πάγο όπως όφιλε και να τη μεταβεστεί στη Βουλή, που είχε πολιτικά πρόσωπα. Έκανα μια μέρα πριν, μάλλον την τελευταία μέρα έκανα την ένσταση. Και την επόμενη μέρα βγήκε ο Άριος Πάγος και δικαίωσε την ένσταση που έκανα και ανέλαβε η αντισαγγελέα, η κυρία Μάτση, η οποία έκανε αυτό που έπρεπε να γίνει, που δεν έκανε η δικαιοσύνη από τις πρώτες ώρες που έγινε το έγκλημα. Δηλαδή να διαφυλάξει το χώρο, όλα αυτά τα λέει μέσα στη διάταξη που έχει βάλει. Δηλαδή βάζει τα πράγματα στη σειρά με το όνομά τους και γράφει για τις παραλήψεις που δεν γίναν και πρέπει να τα απαντήσουν σε 20 μέρες όλοι οι φορείς που ήταν και κάνανε αυτή την κατάχρηση εξουσίας και το σωτερισμό εξουσίας, όπως αναφέρει μέσα στη διάταξη. Άρα η εισαγγελέα εφετών Λαρίσης, κυρία Μάτση, όπως είπατε, εμείς δεν ξέρουμε το όνομά της, είναι αυτή που ανατοποθετεί την υπόθεση? Βέβαια, ναι. Και ζητάει, για να σας το διαβάσω κιόλας, διατάσσουμε, λέει, την υποβολή της δικογραφίας στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατά εφαρμογών του άρθρου 86 ως προς τον Υφυπουργό Μεταφορών Παπαδόπουλου Μιχάλη, τον Υπουργό Υγείας Πλεύρη Αθανάσιο, τον Υφυπουργό Υγείας Ζωή Ράπτη και τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο. Και ακούστε τι γράφει. Οι ιδιώτες που έφεραν κατά τον χρόνο των διευρωμένων αδικημάτων. Το καταλαβαίνετε, όλα αυτά που γίνανε είναι αδικήματα. Άρα οι θεωρίες ότι είμαστε για τα μπάζα, μας αναφέραν ή ότι τα διάφορα που προσπαθούσαν να μας απαξιώσουν, έρχεται εδώ και το αντικρούει όλα και βάζει τα πράγματα στη σειρά η κυρία Αντισαγγελέας. Όπως αντιλαμβάνεστε όμως, κυρία Ασλανίδη, αυτή τη στιγμή η υπόθεση ανασύρεται από το αρχείο, η μήνυσή σας δηλαδή επί της ουσίας ανασύρεται από το αρχείο, από τη στιγμή που συναντά πολιτικά πρόσωπα, η διαδικασία είναι ότι σταματά και πάει στη Βουλή αμελητή. Αυτό λέει ο νόμος. Καλός ή κακός, αυτό υφίσταται. Τι περιμένετε, Ναι. Τι περιμένω? Ναι. Μπας και υπάρχει κάποια στιγμή μια ευτυχία να κάνουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα άσε της βουλευτικής τους ασυλίας. Γιατί με την προανακριτική, αν τη ζητήσει ο κ. Κασελάκης, δεν ξέρω αν τελικά τους παραδώσει ο κ. Μητσοτάκης όλους αυτούς για... Γιατί από ό,τι είδαμε κανένα δεν παραδίδουν, δηλαδή δεν σπάει ο Μεφτά με τίποτα. Αλλά να σας πω κάτι, δεν είναι μόνο αυτή, είναι και όλοι η πυροσβεστική, η αστυνομία, οι εισαγγελείς που δεν κάναν τη δουλειά τους. Όλοι αυτοί διώκονται πλέον για παράβαση καθήκοντος. Ναι. Ξέρετε τι λέει η κυρία της εισαγγελέας? Διατάσσει προανακριτική εξέταση που θα ενεργήσει αυτοπροσώπως για τις αγγελίες του νομικών αρέσεων για τη διερεύνηση της πράξης παράβασης καθήκοντος και της υπόθεσης εγκληματία με τις αναγκαίες οικονομικές ενέργειες. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα πλέον για αυτούς, ούτε για τον αγοραστό, ούτε για τον
της πυροσβεστικής οφαλάρας που ήταν, που και αυτός αναβαθμίστηκε, έγινε περιφερειάρχης Βορείου Ελλάδος, όλος τυχαίως, όπως έγινε και ο κάτω και στο Μάτι. Αυτοί αναβαθμίζονται. Αυτοί και τον κόσμο δεν κάνουν τη δουλειά τους και αναβαθμίζονται. Κάτι παράξενο συμβαίνει. Και δεν νομίζω ότι θα είναι καλά τα πράγματα για αυτούς τους ανθρώπους. Άρα λέτε ότι με την ανάσυρση της μήνυσής σας έχει διευρυνθεί το κατηγορητήριο, το ερευνητικό του κομμάτι, και για τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες δηλαδή. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Ξέρετε ότι η πυροσβεστική έδωσε μόνο 2 σελίδες, πώς το λένε αυτό που δίνουν την... Πόρισμα. Το πόρισμά της ήταν μόνο 2 σελίδες, και όταν ανέλαβε ο ανακριτής ο κύριος Μπαϊκάμης, το έστειλε πίσω και δεν αναφέραν τίποτα, δεν είχαν ούτε μία διάσωση, ούτε δεν αναφέραν τίποτα για την έκρηξη, για την έκταση της φωτιάς, τίποτα. Και τους το έστειλε πίσω και μετά από 3 μήνες και 100 πάλι πόσα τηλεφωνήματα και πιέσεις κάναμε εμείς και οι δικηγόροι μας, στείλανε ακριβώς ένα αντίγραφο από αυτό που έκανε οι 3 συμπεριληπτογνώμονες. Αυτό στείλανε. Πάλι χωρίς ειδικούς χημικούς, χωρίς έκθεση από πραγματογνώμονες ειδικούς της φωτιάς, ούτε τίποτα. Άρα κύριε Ασλανίδη, η εξέλιξη που γίνεται με την ανάστηση της δικής σας μήνυσης, αντιλαμβάνεστε ότι ανακριτικά, εσείς το αντιλαμβάνεστε, το έχετε πει καιρό, πάει πιο πίσω την οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής εξέλιξης. Έτσι δεν είναι, εκτός αν τρέξει εξπρές. Αυτό δεν το ξέρει κανείς, μακάρι να τρέξει εξπρές. Μακάρι, 20 μέρες ζητάει να απολογηθούν όλοι αυτοί και να δώσουν... ζητάει την απολογία σε 20 μέρες. Ναι, μάλιστα. Σε 20 μέρες ζητάει από όλους αυτούς. Σε 20 μέρες να απαντήσουν. Γιατί κάναν όλες αυτές τις παράνομες πράξεις. Αυτά όλα που πήραν τα χώματα από εκεί και τα πετάξανε στο οικόπεδο του το παντρεμένο, το ιδιωτικό, και αυτοί θα διωχθούν, και αυτοί η απόκρυψη κάνανε. Ένα χρόνο δεν βγήκανε πουθενά να πούνε ότι ξέρετε και εμείς πήραμε χώματα από εκεί και τα... Και όχι χώματα, μιλάμε για τουλάχιστον 300 τόνους χώματα. Το είπαμε, είναι η συγκάλυψη του αιώνα. Εντάξει, τώρα αρχινάει και ξετυλίγεται το κουπάρι. Εξακολουθείτε να διατηρείτε. Ναι, και άμα βρεθούν που βρέθηκε βιολογικό υλικό ή ταυτοποίηση, περιμένουμε από την ομάδα Ανούμπης, τώρα που είναι, μου φαίνεται σήμερα τελειώνουν από εκεί, από το δεύτερο οικόπεδο, καταλαβαίνετε τι εξελίξεις θα έχουμε. Άρα κύριε Ασλανίδη, εξακολουθείτε να διατηρείτε την αισιοδοξία σας ότι δικαστικά θα έχει άλλη τροπή το πράγμα. Ναι, το πιστεύω, ναι. Μάλιστα. Αν δεν το πιστεύαμε, δεν το κυνηγούσαμε. Κύριε Ασλανίδη, θα τα πούμε μετά τις γιορτές. Θέλω να σας ευχαριστήσω ωστόσο γιατί μας δίνετε αυτή την εξέλιξη. Και να σας πω και κάτι άλλο. Στην έφαση που έκανα, μπήκαν και τα καινούργια στοιχεία. Μπήκαν και η έκθεση του κύριου Κοκοτσάκη. Μπήκαν τα βίντεο με όλα τα που ξεκίνησε από τις 4 το πρωί. Δηλαδή τα στοιχεία είναι κατοικιστικά που είδε πλέον και τα επόμενα που μπήκανε. Καταλαβαίνετε? Εμείς καταλαβαίνουμε. Να ευχηθούμε να πάρει ένα δρόμο πια, κύριε Ασλανίδη, η ιστορία αυτή. Αν και στα Τέμπη κάνουν το ίδιο αυτό που κάναν στο Μάτι, τελειώσαμε σαν χώρα, να το ξέρετε. Λοιπόν, μου το λέω. Τελειώσαμε. Διακρίνω μία πικρία και για την εξέλιξη στο Μάτι. Δεν το αφήνεται να περάσει κάτω από το ραντάρ. Να σας πω κάτι. Έχω την εικόνα και κλαίγαμε και εμείς σοβαρά. Σας το λέω και συγκινούμε. Με εκείνη τη μητέρα με τα δύο παιδάκια που πήγε να διαφύγει και κάει και ζωντανή. Μας έχει στοιχώσει. Καταλαβαίνετε ποια λέω. Εκείνη τη μητέρα στο Μάτι με τα δύο παιδάκια που κάει. Ναι. Και πού να το πιστέψουμε και ότι θα έρθει και σε εμάς. Έτσι να καταλάβει ο κόσμος ότι αν δεν έρθει, δεν υπάρχουμε κράτος δικαίου, αυτά θα γίνονται συνέχεια στην Ελλάδα. Και μπορεί να έρθει όπως ήρθε σε εμάς, τύπησε στην πόρτα μας, δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι οι επόμενοι. Κύριε Ασλανίδη, ξέρω ότι σήμερα που είναι τη Σταύρωσης, για σας η Σταύρωση είναι ένα χρόνο.
Δεν θα πω μεγάλο στόμα περί Ανάστασης, γιατί τον Γολγοθά θα τον τραβήξετε ούτως ή άλλως μέχρι το τέλος της ζωής σας. Καλή συνέχεια, θα πω μόνο. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλό Πάσχα σε όλους. Να είστε καλά κι εσείς.